Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Ιουνίου. Μπήκαμε στο καλοκαιράκι, τουλάχιστον βάση ημερολογίου. Διότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, δεν θύμιζε και πάρα πολύ καλοκαιρινό καιρό. Όπως και να έχει όμως, ημερολογιακά είμαστε στο καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και ναι, γιατί όχι και καλά μπάνια. Γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα φτιάξει, το σκηνικό θα αλλάξει. Ήδη από σήμερα η θερμοκρασία. Όχι, Μπάμπη μου, εγώ μπήκα στο Μετεό και είδα που λέει ότι τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι καλός. Λοιπόν, μην μου χαλάς τώρα τη διάθεση με το να μου λες ότι όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να ξεκινήσουμε αμέσως και πάρα πολύ γρήγορα τη σημερινή μας θεματολογία. Διότι όπως σας είχαμε παρουσιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα, τα λέγαμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ορεστιάδας, τον κύριο Καπετανίδη, για τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Ο κύριος Καπετανίδης έκανε μια προσπάθεια να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτός ο θεσμός και πώς μπορεί πρακτικά και ουσιαστικά βεβαίως να βοηθήσει εμάς τους πολίτες. Τώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η κυρία Αθανασία Καραγκιοζάκη. Είναι η πρώτη διαμεσολαβήτρια στην περιοχή της Θράκης, για να μην πω και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυτό δεν ξέρω. Θα μας το διευκρινίσει αμέσως τώρα η κυρία Καραγκιοζάκη, η οποία ουσιαστικά μπορεί να μας δώσει περισσότερες εξηγήσεις και περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον καινούργιο θεσμό και τι ακριβώς μπορεί να κάνει βοηθώντας εμάς τους πολίτες. Κυρία Καραγκιοζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μποσκάκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έλεγα ότι εσείς είστε η πρώτη διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στην περιοχή της Θράκης. Δεν ξέρω όμως αν είστε και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό δεν το γνωρίζω. Από ότι εγώ ήμουν η πρώτη μέχρι και πρόσφατα, μέχρι και την Καβάλα. Από εκεί και πέρα, Σέρες, Δράμα δεν γνωρίζω. Οπότε ουσιαστικά για την περιφέρειά μας μιλάμε, κυρία Καραγκιοζάκη. Λοιπόν, εσείς είστε οι πρώτοι οι οποίοι έχετε πάρει αυτή την σχετική διαπίστευση, νομίζω από το κέντρο διαπίστευσης του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Ωραία. Πείτε μας τώρα πρακτικά τι σημαίνει ο θεσμός της διαμεσολάβησης και πώς ο πολίτης μπορεί να βοηθηθεί εάν απευθυνθεί σε εσάς. Η διαμεσολάβηση είναι ένας θεσμός, ένας νέος θεσμός στην Ελλάδα. Έχει εισαχθεί με έναν νόμο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές. Είναι ένας θεσμός για εξοδικαστική επίλυση των ιδιωτικών διαφορών. Δηλαδή εφαρμόζεται για την επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Οι πολίτες δηλαδή που έχουν κάποιες, θα έλεγα, μισθωτικές διαφορές, εργατικές, οποιοδήποτε είδους αστικών ή εμπορικών υποθέσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το θεσμό της διαμεσολάβησης και να επιλύσουν με αυτόν τον τρόπο τις διαφορές τους. Ουσιαστικά η διαδικασία πώς ξεκινάει, κυρία Καραγκιοζάκη? Δηλαδή υπάρχουν δύο πλευρές οι οποίες δεν συμφωνούν για μια αλφα υπόθεση, τέλος πάντων. Πώς ξεκινάει η διαδικασία, πώς μπορούν να έρθουν και να βρουν εσάς για να μην φτάσουν στα δικαστήρια? Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει τώρα αν μπλεχτεί κάποιος με τα ελληνικά δικαστήρια, πότε μπορεί να τελειώσει μια υπόθεση, ακόμα και μια υπόθεση που μπορεί να είναι απλή στην ουσία, αλλά να φτάσει μετά από 4-5 χρόνια να τελεσιδικήσει. Πώς λοιπόν πρέπει μπορούν να φτάσουν σε εσάς? Υπάρχει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Διαφάνειας, στον ιστότοπο του Υπουργείου, μία λίστα διαμεσολαβητών. Οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, καλό θα ήταν, εγώ θα πρότεινα να μιλήσουν πρώτα με τον δικηγόρο τους, με οποιοδήποτε δικηγόρο, και αν θελήσουν να υπαχθούν στο θεσμό της διαμεσολάβησης, θα πρέπει να βρουν πρώτα έναν διαμεσολαβητή από αυτή τη λίστα των διαμεσολαβητών, η οποία είναι πανελλήνια. Μάλιστα. Έπειτα θα ενημερωθούν από το διαμεσολαβητή για τις περαιτέρω διαδικασίες. Θα βρουν το διαμεσολαβητή τον οποίο θέλουν αυτοί για την προκειμένη περίπτωση. Θα επικοινωνήσουν μαζί με το διαμεσολαβητή και ο διαμεσολαβητής θα έρθει σε επικοινωνία και με τις δύο μεριές, προχωρώντας στην περαιτέρω διαδικασία. Και όταν αναφέρομαι στην περαιτέρω διαδικασία, αναφέρομαι για τον τόπο, για τις περαιτέρω διαδικασίες, για τα χαρτιά, για τα οποιαδήποτε, ό,τι χρειάζεται για τη διαμεσολάβηση. Θα τους ενημερώσει δηλαδή ο διαμεσολαβητής τους. Δηλαδή ο ρόλος ουσιαστικά του διαμεσολαβητή στην όλη διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι βοηθητικός, είναι επικουρικός, θα έλεγα, κυρία Καραγκιοζάκη, σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
Ακριβώς, ο ρόλος του διαμεσολαβητή σε όλη τη διαδικασία είναι επιβοηθητικός και επικουρικός. Ο διαμεσολαβητής, θέλω να γνωρίζετε κύριε Μπασκάκη, ότι δεν είναι δικαστής. Στη διαμεσολάβηση δεν πάμε, δηλαδή πάμε για διαφορετικούς λόγους. Ο διαμεσολαβητής είναι εκεί πέρα γιατί προσπαθεί να βρει στα μέρη την πιο κατάλληλη και αποτελεσματική λύση που αρμόζει για τα μέρη. Η συμφωνία όμως που θα συναθεί, αν τελικά τα δύο μέρη αποφασίσουν ότι τα βρίσκουν και δεν το προχωρούν παραπέρα ενώ να το φτάσουν το ζήτημά τους στη δικαιοσύνη. Η συμφωνία λοιπόν που θα συναθεί, το πρακτικό αυτό που θα υπογράψετε, γιατί κάτι πρέπει να υπογραφεί από ό,τι καταλαβαίνω, έχει την ίδια σημασία και αξία που θα έβγαζε προφανώς μια απόφαση δικαστηρίου. Ακριβώς, η απόφαση είναι εκτελεστή. Είναι εκτελεστή και μάλιστα κατατίθεται το πρακτικό της διαμεσολάβησης στο μονομελές πρωτοδικείο του τόπου στον οποίο γίνεται η διαμεσολάβηση. Επομένως, η εκτελεστότητα είναι και ένα από τα στοιχεία τα οποία κάνει και τη διαμεσολάβηση τόσο σημαντική. Από τη μία πλευρά βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι όλη η διαδικασία δεν είναι δεσμευτική. Το οποίο σημαίνει ότι τα μέρη ανά πάσα στιγμή μπορούν να αποχωρήσουν. Χωρίς καμία εις βάρος τους επαχθή συνέπεια. Μπορεί να αποφασίσουν ότι εκείνη τη στιγμή κάτι δεν τους ταιριάζει, ότι δεν τους αρέσει. Και αυτή είναι όλη η μαγεία, εγώ θα έλεγα, της διαμεσολάβησης, γιατί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε πίεση συμμετοχή σε αυτή. Έρχονται εκεί πέρα με τη βούλησή τους. Στη διαμεσολάβηση τα μέρη έρχονται με τη βούλησή τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα δημιουργεί στη διαμεσολάβηση ένα κλίμα αυτής της άτυπης διαδικασίας που δημιουργεί στα μέρη μια ικανοποίηση και για το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι κυρία Καραγκιουζάκη, μέσα από τον θεσμό της διαμεσολάβησης, που ουσιαστικά έχει να κάνει με αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως μας είπατε και εσείς πριν από λίγο, οι πολίτες, πρακτικά δηλαδή πλέον, μπορούν να κινήσουν τις διαδικασίες πιο γρήγορα, γιατί αν μας πείτε ότι μερικά από τα ωφέλη της διαμεσολάβησης, φαντάζομαι είναι ο χρόνος, έτσι. Το πόσο γρήγορα μπορεί να κυλήσει μια διαδικασία και να βγει μια απόφαση, μια συμφωνία τέλος πάντων. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας, υποθέτω, πως είναι και τα χρήματα, γιατί ξέρετε, στην περίοδο που διανύουμε, ο κάθε πολίτης τώρα το σκέφτεται. Λέμε πολλές φορές ότι η δικαιοσύνη, έτσι όπως πάει να γίνει, είναι άπιαστη για τους περισσότερους πολίτες. Τώρα με αυτό το θεσμό της διαμεσολάβησης μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Έτσι ακριβώς. Ένα από τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη της διαμεσολάβησης ως μέθοδος επίλυσης των διαφορών, όπως είπατε και εσείς, είναι ο χρόνος. Ξέρουμε ότι στις δικαστικές διαδικασίες, η δικαστική διαδικασία μάλλον είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και ξέρουμε ότι ο χρόνος σημαίνει χρήμα. Από την άλλη, στη διαμεσολάβηση, η διαμεσολάβηση αποτελεί για έναν πιο οικονομικό τρόπο εάν αντιληφθείτε ότι μία διαμεσολάβηση μπορεί να τελειώσει σε μία ή δύο μέρες. Μπορεί και σε μισή μέρα, θα έλεγα εγώ, σε λίγες ώρες, εάν τα μέρη συμφωνήσουν και ικανοποιηθούν πλήρως. Ένα από τα σημαντικά ωφέλη κατ' εμέ και ιδιαίτερα για τις εταιρείες, θα έλεγα, θεωρώ ότι είναι το απόρριτο. Στη διαμεσολάβηση υπάρχει ένα συνενετικό κλίμα και μάλιστα με συνθήκες εχεμήθειας, εξασφαλίζοντας μηδενικό κοινωνικό κόστος. Γιατί όπως γνωρίζετε, οι εταιρείες δεν θέλουν να φανεί ότι πηγαίνουν στα δικαστήρια. Για αυτούς είναι ένα μειονέκτημα. Μάλιστα. Ωστόσο, στη διαμεσολάβηση το απόρριτο είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία. Βέβαια, στη διαμεσολάβηση υπάρχει ακόμη ένα πλεονέκτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου, κυρία Καραγκιουζάκη, το συναισθηματικό κόστος. Γιατί πέρα από το οικονομικό, σίγουρα, υπάρχει και το ψυχολογικό συναισθηματικό κόστος. Ξέρετε, όλοι οι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τα δικαστήρια, με τους δικαστές, με όλη αυτή τη διαδικασία που τέλος πάντων πρέπει να περάσουν. Τώρα με τον θεσμό της διαμεσολάβησης και με τον διαμεσολαβητή, αυτό όπως και να έχει μειώνεται, έτσι δεν είναι? Έτσι και θα έλεγα εγώ μάλιστα και πολλές φορές συμβαίνει στη διαμεσολάβηση τα μέρη μετά από ένα αποτέλεσμα και μετά από μια εξασφάλιση της καλύτερης συμφωνίας, θα έλεγα εγώ, για τα δύο μέρη, βλέπονται, παρατηρούνται περιπτώσεις στις οποίες εκεί που είχαν κάποιο πρόβλημα και θα έλεγα εγώ διαφωνία μετά από τη διαμεσολάβηση να συνεχίζεται η συνεργασία των δύο εμπλεκόμενων μερών. Και αυτό ξέρετε και γνωρίζετε ότι φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε ότι οδηγεί σε καλύτερες συναλλαγές, οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές. Βεβαίως. Και κάτι άλλο σημαντικό για τα ωφέλη θα ήθελα να προσθέσω είναι και για τις διασυνοριακές σχέσεις.
γιατί ο θεσμός της διαμεσολάβησης εφαρμόζεται και στις διασυνοριακές σχέσεις. Και θα έλεγα ότι ο φόβος που υπάρχει για ενδεχόμενη διαφωνία μεταξύ κάποιας χώρας, ενός μέρους που είναι εκτός Ελλάδος, αποτελούσε ένα πρόβλημα στο παρελθόν, το οποίο με τη διαμεσολάβηση θεωρώ ότι πλέον αρχίζει και λύνεται. Μάλιστα. Άκουγα προχθές τον κύριο Ρουπακιώτη σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη στο κρατικό κανάλι την Παρασκευή το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος προσπαθούσε να εξηγήσει με ποιο σκεπτικό και με ποια αφορμή η ελληνική πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο τελικά αποφάσισε να βάλει σε εφαρμογή, σε ισχύ το συγκεκριμένο θεσμό. Ο κύριος Ρουπακιώτης, λοιπόν, μεταξύ άλλων, κυρία Καραγκιοζάκη, είπε το εξής, ότι μέχρι στιγμή σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περίπου 80 με 100 διαπιστευμένοι έγκριτοι δικηγόροι. Ήθελε να το πει την έννοια ότι μέχρι στιγμής και οι δικηγόροι, οι συνάδελφοί σας, δεν έχουν δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον, δεν γνωρίζουν ακόμη, να είμαι λίγο πιο έτσι, να το θέσω λίγο διαφορετικά, δεν γνωρίζουν ακόμα πολλά περισσότερα για το θεσμό της διαμεσολάβησης, διότι και εσείς πρακτικά για να μπορέσετε να βοηθήσετε τους πολίτες, θα πρέπει το ανάλογο ενδιαφέρον να το δείξουν και ένας αλφα συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων σας, για να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις υποθέσεις όμως. Έτσι ακριβώς είναι. Θεωρώ ότι ο θεσμός αυτός στην Ελλάδα είναι μεν σύγχρονος, αλλά πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα μοντέλο για όλους, και για την κοινωνία και για τους δικηγόρους. Θεωρώ βέβαια, όπως είπατε και εσείς και ο κ. Ρουπακιώτης, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ενημερωθούν οι συνάδελφοι δικηγόροι για αυτό το θεσμό. Να ενημερωθούν για τα καλά τα οποία προσφέρει, για τα ωφέλη. Πρώτα οι δικηγόροι και μετά με τη σειρά τους οι δικηγόροι να συμβουλεύσουν ο καθένας τους πελάτες τους για την αποτελεσματικότητα του θεσμού, ώστε να προαχθεί αυτός ο θεσμός. Μάλιστα. Εσείς πόσο καιρό έχετε που έχετε και επίσημα λάβει το διαπιστευτήριο, κύριε Καραγκιοζάκη? Από το Φεβρουάριο. Είναι λίγοι μήνες ουσιαστικά, αλλά μέχρι μέσα σε αυτούς τους 2-3 μήνες έχουν έρθει κάποιοι πολίτες, να το θέσω έτσι, προκειμένου να σας ζητήσουν τη βοήθεια και να μεσολαβήσετε για να λυθεί η υπόθεσή τους, ή ακόμη δεν έχει έρθει κανένας προς το παρόν? Με έχουν ειδοποιήσει συνάδελφοι οι οποίοι σκοπεύουν και ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το θεσμό της διαμεσολάβησης. Γιατί, όπως είπα, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει οι δικηγόροι να ενημερωθούν για όλο αυτό. Εγώ είναι νωρίς ακόμα, αλλά θεωρώ, είμαι απόλυτα αισιόδοξη για το θεσμό της διαμεσολάβησης. Γιατί και στο εξωτερικό ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει 75% επιτυχία. Και μάλιστα στο εξωτερικό, καλά κάνετε και το λέτε, κυρία Καραγκιοζάκη, αναλαμβάνουν οι διαμεσολαβητές και σημαντικές υποθέσεις, έτσι. Θέλω να πω, υποθέσεις που αφορούν ακόμα και ακραίες περιπτώσεις, προκειμένου να λυθεί μια υπόθεση γρήγορα και να μην οι άνθρωποι μετά μπουν στην άλλη διαδικασία που έχει να κάνει με τα δικαστήρια. Βέβαια, εκεί και η απονομή της δικαιοσύνης λειτουργεί πολύ διαφορετικά και πολύ πιο γρήγορα. Αλλά παρόλα αυτά, ο θεσμός στο εξωτερικό, και αν δεν κάνω λάθος και στην Αυστραλία, εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και οι πολίτες πρώτα πηγαίνουν στο διαμεσολαβητή. Ακριβώς. Και μετά απευθύνονται, λοιπόν, στα αρμόδια δικαστήρια, πιο πάνω τέλος πάντων. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Μέσα στο νόμο για τον θεσμό της διαμεσολάβησης έχει αναφερθεί και μια περίπτωση η οποία υποχρεωτικά θα πηγαίνουν σε διαμεσολάβηση. Παρ' όλα αυτά, ακόμη στην Ελλάδα δεν έχουν προβλέψει, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα υποχρεωτική διαμεσολάβηση, αλλά το έχουν εντάξει μέσα στο νόμο, ώστε στο μέλλον να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι φημολογείται κιόλας, γνωρίζω ότι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπάρχει περίπτωση να ενταχθούν στο θεσμό της διαμεσολάβησης. Μάλιστα. Και λοιπόν, την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει από εδώ και πέρα όλος αυτός ο θεσμός, τι ανταπόκριση θα έχει, πόσο ενδιαφέρον θα δείξουν και οι συνάδελφοί σας, αλλά και τι αποτέλεσμα θα έχει η κάθε υπόθεση που θα αναλαμβάνεται σε σχέση με τους πολίτες. Μένει να δούμε, δηλαδή, το πρακτικό κομμάτι τώρα αυτής της εφαρμογής, γιατί ο κύριος Ρουπακιώτης είναι πολύ σίγουρος, τουλάχιστον έτσι τον άκουσα, ότι θα πάει καλά και θα λειτουργήσει σωστά αυτός ο θεσμός και θα βοηθήσει πραγματικά στην αποσυμφόρηση και στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καραγκιοζάκη, να είστε καλά, για τις πληροφορίες που μας δώσατε για αυτόν τον καινούριο θεσμό, που ομολογουμένως έχει όλα τα εχέγγυα και όλες τις προϋποθέσεις πραγματικά να πάει καλά και να προχωρήσει, αρκεί να υπάρξει και η κατάλληλη ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα.
Διότι πριν από λίγες εβδομάδες, την προηγούμενη εβδομάδα για να είμαι πιο συγκεκριμένη, στην Αλεξανδρούπολη, ήρθε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος, αλλά και η διευθύντρια της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος, η κυρία Ηλεάνα Κλοκόνη, οι οποίοι είχαν συνάντηση με τους υπεύθυνους του τμήματος Στίβου του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Εθνικού, ο κύριος Κώστας Πατερόπουλος, ο έφορος του τμήματος του Στίβου του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου του Εθνικού, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Για να μας πει ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψης της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, διότι από όσο πληροφορούμε, κύριε Πατερόπουλε, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα που είστε σήμερα κοντά μας, σχεδιάζεται μία εκδήλωση στο προσεχές διάστημα, μία εκδήλωση έτσι μεγάλης εμβέλειας και υψηλού επίπεδου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να μας πείτε λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση, αλλά σίγουρα θα μπορέσετε να μας πείτε τι έγινε κατά τη συνάντησή σας με τον κύριο Κούβελο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόταση να παρουσιάσουμε λίγο το θέμα το οποίο αναδεικνύεται. Ο κύριος Κούβελος και η κυρία Κλοκόνη βρέθηκαν στην Κομωτινή εκείνη τη μέρα για να εγκαινιάσουν μια συνεργασία με το ΚΕΦΑ. Έγινε ένας καινούργιος χώρος αθλητικός δίπλα στο ΚΕΦΑ. Είναι μια διαδρομή η οποία ονομάστηκε Ακάδημος. Έτσι ώστε γνωρίζοντας αυτή την επίσκεψη, είχε κλειστεί αυτό το ραντεβού εδώ και καιρό. Τα τελευταία δύο χρόνια, το 2011 μάλλον, το Μάιο, ο Εθνικός, σε συνεργασία με το Δήμο και την Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος, διοργάνωσε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης Φώτης Κοσμάχ. Πάνω από 2.500 παιδιά βρέθηκαν εκεί με το πρωί από όλα τα δημοτικά σχολεία του Καλλικρατικού Δήμου, θα έλεγα, μέχρι και από φέρες ήρθαν παιδιά, τα οποία παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα αγωνισμάτων στίβου και μπάσκετ. Είχαν βρεθεί κοντά μας περί τους 10 Ολυμπιονίκες από την Ολυμπιακή Ακαδημία, οι οποίοι συμμετείχαν στην όλη εκδήλωση και η οποία περιελάμβανε και δεντροφύτευση στο χώρο γύρω πέριξ του σταδίου Φώτης Κοσμάς. Το πρόγραμμα τότε λεγόταν Άθληση και περιβάλλον, είχε γίνει σε 5 νομίζω πόλεις της Ελλάδος και είχε ξεκινήσει από την Αλεξανδρούπολη. Φέτος το πρόγραμμα λέγεται Εφαγωνίζεστε, έχει κάνει την πρώτη εκδήλωση πριν ένα μήνα στο Καλλιμάρμαρο, 35.000 μαθητές από 400 σχολεία της Ελλάδος. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην Αλεξανδρούπολη σε τέτοιο μεγάλο μέγεθος, όμως μπορούμε να γεμίσουμε το στάδιο Φώτης Κοσμάς σε μια μεγάλη εκδήλωση από την καινούργια σχολική χρονιά, η οποία θα είναι σε συνεργασία της Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Εθνικός, παρουσιάζοντας κάποια αθλήματα. Θα δούμε το τελικό σενάριο, έχουμε κάποιο καιρό. Άρα λοιπόν αυτή τη μεγάλη αθλητική εκδήλωση την τοποθετείτε για τον Σεπτέμβριο, έτσι, μόλις ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία, βεβαίως. Αυτό μας δίνει θάρρος γιατί μας εμπιστεύεται ίσως ο μεγαλύτερος αθλητικός φορέας της πατρίδας μας, η Ολυμπιακή Επιτροπή. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κούβελος είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Έχει δηλαδή από κάτω του να εκτελέσει όλα αυτά τα προγράμματα που τρέχουν ανά τον κόσμο των Ολυμπιακών Ακαδημιών. Ο στόχος των Ολυμπιακών Ακαδημιών είναι να μεταλαμβαδεύσουν τους στόχους και το ιδεώδη τα Ολυμπιακά, και γι' αυτό με την στήριξη των Ολυμπιονικών γυρίζουν από την Ελλάδα και συμμετέχουν σε τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις για να διασπείρουν τα ωφέλη του αθλητισμού και του αγωνιστικού αλλά και γενικά του αθλητισμού στην νεολαία μας. Άρα λοιπόν υποθέτω, κύριε Πατερόπουλε, ότι μέσα με τέλη Αυγούστου θα ξέρετε πολλά περισσότερα για το πώς θα κυλήσει και το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η εκδήλωση που θα γίνει, όπως είπατε και εσείς, αρχές του Σεπτέμβρη, για να μπορέσετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως και να έχει όμως, οι βάσεις έχουν μπει από την προηγούμενη αθλητική διοργάνωση. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη αθλητική διοργάνωση με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία. Οπότε αυτό μας κάνει σίγουρους ότι θα πάνε όλα καλά και πραγματικά θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αθλητική διοργάνωση, διότι ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος και το τμήμα του Στίβου μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους προσπάθειες.
Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όπως είπατε και εσείς, περισσότερες λεπτομέρειες από αρχές Σεπτεμβρίου και μετά. Μάλιστα. Σήμερα, την Τετάρτη 29 Μαΐου συγκεκριμένα, έγινε αυτή η συνάντηση. Τα είπατε από κοντά με τον κύριο Κούβελο, αλλά και με την κυρία Κλοκόνη, όπως μας είπατε πριν από λίγο. Μπήκε έτσι ο πρώτος ο σχεδιασμός. Μένει να δούμε τώρα πώς θα κυλήσει από εδώ και έπειτα το όλο πρόγραμμα και όλο αυτό που σχεδιάζεται. Γιατί, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, κύριε Πατερόπουλε, και αυτό έχει σημασία βεβαίως. Είναι ο αθλητισμός. Να μάθουμε να αγαπούμε γενικότερα τον αθλητισμό. Ανεξάρτητα με τον πρωταθλητισμό, γιατί αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά ο αθλητισμός πρέπει να κατέχει μεγάλη σημασία και αξία στη ζωή μας. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Το καλό είναι ότι έχουμε, όπως είπατε και εσείς, δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης με το ανώτερο αυτό όργανο, το αθλητικό της Ελλάδος. Και τώρα στο χέρι μας είναι να φέρουμε σε πέρας αυτή την υπόσχεση η οποία έχουμε δώσει ο ένας τον άλλο. Μάλιστα, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα τα ξαναπούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα για να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ είμαι σίγουρη πως ήδη θα έχετε αρχίσει να σχεδιάζετε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η μεγάλη αθλητική εκδήλωση και όλα θα πάνε καλά, γιατί τα παιδιά είναι αυτά που δίνουν το σήμα και το ρυθμό σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και μαζί με εσάς σίγουρα τα αποτελέσματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατερόπουλε, που ήσασταν σήμερα κοντά μας και αυτό το απόγευμα στην Ατζέντα 24. Τώρα, να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Γιώργο Φαρφαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο υπεύθυνος του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Eurovelo, διότι την Τετάρτη 5 Ιουνίου στην Ορεστιάδα θα λάβει δράση μια πάρα πολύ έτσι ξεχωριστή πρωτοβουλία και μια πάρα πολύ ξεχωριστή προσπάθεια που γίνεται, διότι θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Φαρφαρά για τις πολιτικές ποδηλατικές διαδρομές μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια. Πριν από λίγες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, έγινε και μια σχετική παρουσίαση του έργου στη Δράμα, στο αφιθέατρο της Δράμας. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην Ορεστιάδα. Περισσότερα όμως θα μας πει αμέσως τώρα για αυτές τις ποδηλατικές διαδρομές ο κύριος Φαρφαράς, διότι έχει μεγάλη σημασία να μας εξηγήσει ποιος είναι ο στόχος αυτού του έργου, αυτής της δράσης και πώς θα μας κάνει ο κύριος Φαρφαράς αλλά και όλοι οι υπόλοιποι να αγαπήσουμε πολύ περισσότερο το ποδήλατο και να αναπτυχθεί αυτό που λέμε και συζητάμε κατά καιρούς, ο ποδηλατικός τουρισμός. Κύριε Φαρφαρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω αρχικά να μας πείτε 2-3 κουβέντες για αυτό το πρόγραμμα, για αυτή τη δράση, πόσες χώρες συμμετέχουν και τι ακριβώς θα συμβεί την Τετάρτη στην Ορεστιάδα. Είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Southeast Europe, που έχει σαν σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, προσπαθούμε να συνδέσουμε με το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια διαδρομή που διασχίζει την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Σερβία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την πρώην δημοκρατική δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με τελικό στόχο να δούμε ποιες είναι οι ελλείψεις και ποιες είναι οι καλύτερες διαδρομές για τους ποδηλάτες, τόσο για τους τουρίστες που μπορούν να ποδηλατούν σε αυτές τις διαδρομές, όσο και για τους πολίτες των πόλεων από τις οποίες περνάει αυτή η διαδρομή. Έχουμε ξεκινήσει με μια μικρή καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε σε επικοινωνία με τις περιφερειακές διοικήσεις και τις δράμες που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντηση και με τον Εύρο, να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη διαδρομή, έτσι ώστε να έχουμε μια ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στους ορεινούς όγκους της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Άρα λοιπόν να υποθέσω ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια που θα κάνετε και θα την παρουσιάσετε την Τετάρτη 5 Ιουνίου στο πολιτιστικό πολύκεντρο του Δήμου της Ορεστιάδας στις 6 ώρα το απογευματάκι, ο βασικότερος λοιπόν στόχος είναι να καταλάβουμε τα ωφέλη, τα πραγματικά ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από την ενασχόλησή του με το ποδήλατο και πώς αυτό αμέσως μπορεί να σημάνει πραγματικά την άνθηση έτσι, στον τουρισμό που έχει να κάνει με το ποδήλατο. Μιλάμε για ανάπτυξη περιοχών όπου συνήθως δεν δέχονται τουρίστες, είναι απομονωμένες ή ορεινές περιοχές ή δεν έχουν και πρόσβαση όχι μόνο με ποδήλατο αλλά γενικότερα με μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν καλούμε σε αυτές τις συναντήσεις τις περιφερειακές και τις δημοτικές αρχές, ποδηλατικές οργανώσεις, οργανώσεις για το περιβάλλον ή για το τουρισμό, ορειβατικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, ακόμα και εκπροσώπους προστατευόμενων περιοχών Natura ή άνθρωποι που ασχολούνται με το δάσος.
Επίσης, επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, με την παροχή υπηρεσιών σε αυτό το κομμάτι, με τη διαμονή, με την εστίαση, αλλά και ακόμα προορισμούς τουριστικούς όπως σπήλαια ή διάφορα άλλα σημεία που έχουν ενδιαφέρον για τον τουρίστα, έτσι ώστε να φτιάξουμε την καλύτερη διαδρομή που θα μπορούσε να ακολουθήσει ένας ποδηλάτης σε συνδυασμό με το τρένο ή με το λεωφορείο, όχι μόνο στην περιοχή του Εύρου που το συγκεκριμένο δρομολόγιο περνάει, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός διακρατικού τουριστικού προϊόντος. Αυτή τη στιγμή έχει υπολογίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ευρωπαϊκός ποδηλατικός τουρισμός κάθε χρόνο φέρνει περίπου συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα 54 δισεκατομμύρια. Μόνο του το γυροβέλο υπολογίζεται γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μιλάμε για μετρημένες διανυκτερεύσεις από ποδηλάτες και με έρευνα που αποδεικνύει αυτή τη στιγμή ότι ο ποδηλατικός τουρισμός είναι μια ανερχόμενη τουριστική αγορά. Σε αυτές τις συναντήσεις, κύριε Φαρφαρά, να υποθέσω ότι μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, έτσι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με τον τουρισμό. Και όχι μόνο, φυσικά, βέβαια. Όχι μόνο οι φορείς, και για το κοινό είναι ελεύθερη είσοδος και μπορεί να παρακολουθήσει και μας ενδιαφέρει η ανταπόκριση του κοινού σε αυτές τις προσπάθειες. Να τονίσουμε εδώ ότι η συνάντηση αυτή έχουμε την βοήθεια από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας, αλλά και του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Ορεστιάδας στο Ρίσο. Να σας θυμίσω ότι αυτή η ιστορία δεν είναι καινούργια στον Εύρο. Είχαμε ξεκινήσει από το 2009, γιατί όλα αυτά δεν γίνανε ξαφνικά. Από το 2009 είχαμε κάνει μια εκδήλωση στα σύνορα μαζί με Βούλγαρους, Τούρκους και Έλληνες ποδηλάτες. Και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τα σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταθέσαμε άλλες αιτήσεις, οι οποίες δυστυχώς ήταν ανεπιτυχείς, αλλά στην προσπάθειά μας τώρα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, έχουμε αυτό το πρόγραμμα που τρέχει και θα θέλαμε να μην είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Θα θέλαμε οι τοπικοί παράγοντες και η περιφέρεια να αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες που δίνει το πρόγραμμα. Και νομίζω πως, κύριε Φαρφαρά, πράγματι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις περιοχές του νομού Εύρου να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, διότι η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου. Ίσως να ευνοεί βεβαίως και το γεγονός ότι ζούμε σε περίεργες και λίγο δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Οπότε, πολλοί πολίτες, το βλέπουμε, πολλοί συνάνθρωποι έχουν στραφεί στη χρήση του ποδηλάτου, αφήνοντας λίγο το μηχανάκι και το αυτοκίνητο στην άκρη. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτό, και με δεδομένο δηλαδή αυτό το γεγονός, μπορεί πραγματικά αυτό το πρόγραμμα να έχει πολύ καλά θετικά αποτελέσματα, εννοώ. Σίγουρα με αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι τα αποτελέσματα που έχουμε από γειτονικές χώρες που δεν έχουν και αυτές πολύ ανεπτυγμένη ποδηλασία ή ποδηλατικό τουρισμό είναι πάρα πολύ θετικά. Ξενώνες, επιχειρήσεις φιλικές για το ποδήλατο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουριστικά πακέτα για ανθρώπους που μπορούν να πάνε με το αυτοκίνητό τους ή με το τρένο σε ένα σημείο και από εκεί να προμηθευτούν ποδήλατα και να κάνουν ορεινές ποδηλατικές διαδρομές ή να κάνουν δρόμους κρασιού ή δρόμους σε παραποτάμιες διαδρομές. Και ευτυχώς είμαστε τυχεροί σε όλη την Ελλάδα και στον Εύρο να έχουμε προστατευόμενες περιοχές με χλωρίδα και πανίδα, να έχουμε το Δέλτα, να έχουμε τη Δαδιά, να έχουμε τον Εύρο με τα αναχώματα. Έχουμε λοιπόν αρκετά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ποδηλατικό τουριστικό προϊόν και γενικότερα θεματικό τουριστικό προϊόν, γιατί έχουμε να κάνουμε και με λουτροθεραπείες, έχουμε να κάνουμε και με μοναστήρια. Θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε προσθέτοντάς τα σε μια ποδηλατική διαδρομή. Μάλιστα. Κύριε Φαρφαρά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά προϊόντα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να τα αναδείξουμε, αρκεί να υπάρχει ο σωστός συντονισμός, τα σωστά οργανωμένα βήματα και λίγο καλή διάθεση, γιατί και αυτό πρέπει να υπάρχει. Καλή διάθεση γενικά και από όλους. Δεν εννοώ συγκεκριμένα μόνο από τους φορείς, αλλά από όλους μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν την Τετάρτη 5 Ιουνίου στο Δήμο της Ορεστιάδας, στο πολιτιστικό πολύκεντρο του Δήμου της Ορεστιάδας, συγκεκριμένα στις 6 και 4 το απόγευμα. Ανάμεσα λοιπόν στις χώρες που συμμετέχουν, όπως μας είπε και ο κύριος Φαρφαράς, είναι η Ελλάδα, είναι η Ουγγαρία, είναι η Αυστρία, είναι η Σλοβενία, είναι το Φύρομ, τα Σκόπια, η Ρουμανία, η Κροατία και η Σερβία. Λοιπόν, αυτά νομίζω για τη σημερινή Ατζέντα 24. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε.
ολοκληρώσουμε για να συνεχίσει αμέσως μετά από εμένα η Kim Kilian με το δικό της ενημερωτικό ζωντανό μαγκαζίνο. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι αναλυτικά όλα τα νέα της ημέρας στις 9 ακριβώς με τον Σταύρο Αποστολίδη και φυσικά όλη η υπόλοιπη ιδιοσιογραφία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από εμένα καλό σας απόγευμα και να προσέχετε αύριο και πάλι 4.30.